Φίλες και φίλοι γραμματέα, να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω την ευγνωμοσύνη πολλών κατοίκων της περιοχής της μικρής Λάκας Σουλίου απέναντι σε όλους εσάς που σταθήκατε και συνεχίζετε να στέκεστε δίπλα μας στους αγώνες που δίνουμε τα δύο τελευταία περίπου χρόνια απέναντι σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης. Η περιοχή μας, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, είναι πάμπλουτη σε ομορφιά και περιβαλλοντική αξία, αλλά πάμφτωχη σε ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς δείκτες. Ενώ από πολιτικής απόψεως δεν φημίζεται για την ριζοσπαστικοποιημένη συνείδησή της. Είναι η καρδιά της υπηρώτικης γης, η γη του καθημερινού μόχθου. Αναφέρω τα παραπάνω για ένα και μόνο λόγο. Όταν ξεκινήσαμε την εκστρατεία ενημέρωση των συμπολιτών μας και διαμορφωνόταν το πλαίσιο του αγώνα και των κινητοποιήσεων για την αποτροπή των φαραωνικών έργων φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, οι πρώτες και αναμενόμενες αντιδράσεις των κατοίκων ήταν: ο Δήμαρχος τι λέει, ο Βουλευτής, ο Περιφερειάρχης. Συνειδητοποιώντας η συντριπτική πλειονότητα στη συνέχεια της συζήτησης τη σοβαρότητα του ζητήματος και την αδυναμία ή την απροθυμία των κατεστημένων θεσμών να εμπλακούν διεκδικητικά για τα συμφέροντα του ντόπιου πληθυσμού, η ερώτηση μετατράπηκε σε: το κουκουέ τι λέει, αποκλείεται να το αφήσουν έτσι. Η παραπάνω στάση των ανθρώπων της Λάκας περιγράφει κάτι πολύ ουσιαστικό και κάτι πολύ βαθύ στη συνείδηση του λαού. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια διαχρονική συμφωνία στήριξης και αλληλεγγύης ανάμεσα στο λαϊκό συμφέρον και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Με τα μέλη και τα στελέχη της λαϊκής εισπύρωσης να είναι παρόντες σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις ενημέρωσης, ενισχύοντας αγωνιστικές κινητοποιήσεις στα Γιάννενα, με παρεμβάσεις και πιέσεις στα δημοτικά συμβούλια, μέχρι και με τις ερωτήσεις που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή, τόσο για τα φωτοβολταϊκά στην Κρανιά, όσο και για τον καθαρισμό των επικίνδυνων πλέον δασών του Θεσπρωτικού και της Φιλιππιάδας, αλλά και για το πρόσφατο περιβαλλοντικό έγκλημα που έγινε στο Λούρο ποταμό. Είναι γεγονός ότι η μεθοδική, οργανωμένη και μαχητική στήριξη όλων των παραπάνω ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την όποια θετική έκβαση είχαν οι διεκδικήσεις των κατοίκων της Λάκας Σουλίου. Υπάρχει μια λέξη που εκφράζει ακριβώς αυτή τη συμφωνία του κουκουέ με το λαό. Έχει όμως ιδιαίτερη αξία στη δική μας περιοχή, καθώς προέρχεται από πολύ παλιά, από τις ρίζες μας, από την ιστορία της Λάκας Σουλίου. Η λέξη αυτή είναι η λέξη μπέσα, η αξιόπιστη συμφωνία. Η συμφωνία που το κουκουέ τίμησε με συνέπεια για άλλη μια φορά στη δική μας περιοχή. Στους δύσκολους καιρούς που τα τελευταία χρόνια περνάμε, αλλά και σε αυτούς που έχουμε μπροστά, είναι σημαντικό να ξέρει ο καθένας από εμάς πού βρίσκεται το πραγματικό κοινό μας συμφέρον, το πραγματικό μας όφελος, και να μην ξεγελιέται με μια τσάντα μπριζόλες την Παρασκευή πριν τις όποιες εκλογές. Ο αγώνας για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, η ενδυνάμωση των γραμμών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα, είναι η δικιά μας μεριά της συμφωνίας που πρέπει με τη σειρά μας να τηρήσουμε. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε από τις κοινές μας αγωνιστικές διεκδικήσεις. Όχι μόνο για να αντέξουμε, αλλά για να βαδίσουμε με ακόμα πιο σταθερό βήμα μπροστά. Σας ευχαριστώ.